Περισσότερα από 160 πτώματα έχουν τοποθετηθεί σε ομαδικό τάφος στα περίχωρα της πόλης Τακλομπάν που ισοπεδώθηκε από τον τυφώνα Χαϊγιάν. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις 4.000. Οι αρχές συλλέγουν τα άψυχα σώματα μέσα σε ειδικούς σάκους και συνεχίζουν τις έρευνες για αγνοωμένους που ανέρχονται σε 25.000. Ο δήμαρχος της Τακλομπάν δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να παρασύρθηκαν από τα κύματα που χτύπησαν σαν τσουνάμι τις παράκτιες περιοχές. Το Αμερικανικό ναυτικό που έχει σπεύσει στην περιοχή μοιράζει σε εξαντλημένους κατοίκους νερό, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ο πρόεδρος της χώρας, Μπενίνο Ακουίνο, δέχεται πιέσεις για επιτάχυνση της διανομής βοήθειας αλλά και δρυμία κριτική για τις συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των νεκρών. Οι τοπικοί αξιωματούχοι αρχικά είχαν κάνει λόγο για 10.000 θύματα. Ο Φιλιππινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι οι αρχές υπερέβαλαν στις εκτιμήσεις τους λόγω συναισθηματικού τραύματος. Πρέπει να ανεβάσουμε το ηθικό των συμπατριωτών μας για να είναι σε θέση να αναλάβουν τη φροντίδα του εαυτού τους. Προς το παρόν χρειάζονται άμεση βοήθεια για να αντιμετωπίσουν το σοκ της καταστροφής. Οι κάτοικοι κλιπαρούν για βοήθεια και δηλώνουν ότι υπάρχουν και άλλοι νεκροί κατά από τα συντρίμμια των σπιτιών. Ο τυφώνας Χαϊγιάν σάρωσε στο πέρασμά του δεκάδες γειτονιές της πόλης.